καλησπέρα στον πρόεδρο της Ομόνιας, τον κύριο Αντώνη Τζονή. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, πρόεδρε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολύ λυπηρό να συζητάμε. Αναγκαζόμαστε να σας καλέσουμε και εσάς να συζητήσουμε για το στοίχημα. Κάποιοι από εσάς δεν έχετε και ιδέα τι σημαίνει το στοίχημα. Κάποιοι που έχουν μας λένε ότι δεν έχουν. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πιάσαμε πάτο, πρόεδρε. Αφορμή του γεγονότος αυτού που λες, Κατερίνα, να πω ότι ήταν μια τραυματική εμπειρία η πρώτη συμμετοχή μου στην Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ. Πίστευα ότι το κύριο θέμα που θα ασχολούμασταν όσοι ασχολούμαστε με το κυπριακό ποδόσφαιρο θα ήταν το στοίχημα, οι στημένοι αγώνες και όλα αυτά που προσβάλλουν και θίγουν αξιοπρέπειες, θίγουν την αξιοπιστία του κυπριακού ποδοσφαίρου και θίγουν και όλους όσους είμαστε γύρω από αυτό και μέσα σε αυτό. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι παγκόσμιο, αλλά ένα μικρό νησί όπως είμαστε εμείς, να κατέχουμε και την πρωτιά, αυτό δεν μπορώ να, δεν το χωράει ο νους μου, να κατέχουμε την πρωτιά για ένα τέτοιο θέμα. Είναι γεγονός ότι το στοίχημα και γενικά τα στημένα και η προσπάθεια των επιτηδίων να βγάλουν λεφτά μέσα από τέτοιες δραστηριότητες είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν αποτελεί σίγουρα κάτι που ανακαλύψαμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Ακριβώς το λυπηρό είναι ότι κατέχουμε και σε αυτό τον τομέα την αρνητικότατη πρωτιά και είναι ενδεχομένως και γι' αυτόν τον λόγο που γίναμε στόχος από τη UEFA, είναι γι' αυτό που λειτουργώντας η UEFA σαν καινούργια τρόικα έρχεται να μας επιβάλλει στην ουσία θεσμούς και πλαίσιο το οποίο αν και εφόσον εφαρμοστεί, επειδή είναι τόσο αυστηρό, πιστεύω ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και ενδεχομένως σταδιακά να αφαιρέσει αυτή τη μάστιγα από το κυπριακό ποδόσφαιρο και στο τέλος ναι, γιατί όχι, να λύσει και το πρόβλημα. Ναι. Πάντως έχουμε παρατηρήσει και το σχολίασα και νωρίτερα με τον κύριο Λευκαρίτη ότι σε όλους αυτούς τους φακέλους που έρχονται δεν υπάρχουν παιχνίδια που αφορούν μεγάλες ομάδες όπως ένα ντέρπι Ομόνια από ΕΛ ή ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, ΑΕΛ Απόλλωνας ή ένα παιχνίδι Ανόρθωση ΑΕΚ. Τουλάχιστον αυτά ξέρουμε, αυτές τις πληροφορίες έχω, δεν έχει έρθει φάκελος για παιχνίδια. Πάντοτε μπορεί να εμπλέκεται ή να γίνεται η αναφορά σε ένα όνομα μεγάλης ομάδας, όμως πάντοτε υπάρχει μια μικρομεσαία ομάδα απέναντι και πολλές φορές επικαλούμε τις ίδιες πληροφορίες, η ευθύνη πάει στη μικρομεσαία ομάδα από την UEFA. Αυτό... Δεν γνωρίζω, Κατερίνα, για ποιους αγώνες και για ποιες ομάδες έχουν έρθει φάκελοι. Εντάξει, έχουν γνωστοποιηθεί από την ίδια την ΚΟΠ. Εκείνο που γνωρίζω και είμαι περήφανος γι' αυτό, δεν έχει έρθει φάκελος για την ομάδα μου και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο. Δεν μπορώ και δεν πρέπει να μπω στη διαδικασία να αναφερθώ σε ποιες ομάδες και πόσοι και πόσοι φακελοί έχουν έρθει. Εκείνο που έχει σημασία και είναι τραγικό είναι η συχνότητα των φακελών, είναι το γεγονός ότι οι φακελοί είναι σχεδόν περισσότεροι από τις αγωνιστικές, άρα λοιπόν δεν περνάει η αγωνιστική που να μην έχουμε φακελό. Αυτά όλα είναι πράγματα ντροπής. Και επαναλαμβάνω, γι' αυτό έχουν ευαισθητοποιηθεί και οι αρμόδιοι της UEFA και μας έχουν ξεκάθαρα πει ότι αν θέλετε να έχετε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, απλά δεν μπορείτε να συμμετέχετε στα δικά μου πρωταθλήματα και είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει εμάς όλους όσους αγαπούμε το κυπριακό ποδόσφαιρο. Ναι. Το γεγονός ότι είχαν γνωστοποιηθεί από την Ομοσπονδία κάποια μέτρα, πρόεδρε, και φαίνεται ότι δεν έπιασαν τόπο. Δεν έπιασαν τόπο. Εσείς πώς βλέπετε, εκτιμάτε ότι θα έχουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα αν υιοθετηθούν αυτά τα μέτρα από το Διοικητικό Συμβουλίο της ΚΟΠ και τεθούν άμεσα σε εφαρμογή? Εκ του αποτελέσματος έχει περίτρανα αποδειχτεί ότι τα μέτρα τα οποία υιοθετήθησαν στην αρχή της χρονιάς της φετινής που διανύουμε δεν ήταν ικανοποιητικά και δεν απότρεψαν το πρόβλημα. Τουναντίον
Όπως έχω πει και προηγουμένως, έχει ανθίσει. 10 αγωνιστικές, 11 φακέλοι ή 10 ή 9. Δεν ξέρω ακριβώς. Άρα το πρόβλημα δεν περιορίστηκε καν. Είμαι σίγουρος ότι τα μέτρα τα οποία σήμερα γίνεται η εισήγηση ουσιαστικά από την Κεντρική Συνέλευση και θα συζητηθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και να υιοθετηθούν, είναι τέτοια που πιστεύω ότι χτυπούν το κακό στη ρίζα του. Διότι πλέον τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά και μόνο κάποιος ο οποίος θέλει να εξαφανίσει την ομάδα του από τον ποδοσφαιρικό χάρτη θα μπορεί να μπει σε τέτοιες λογικές. Ναι. Θεωρώ ότι ναι, είναι αποτρεπτικά τα μέτρα που έχουν που εισηγήθηκε ουσιαστικά η UEFA και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βρίσκεται στην διαδικασία να τα υιοθετήσει. Ναι. Το γεγονός ότι είχε γίνει αναφορά στο όνομα του Αποέλ σε κάποιους από τους φακέλους που ήρθαν και είδαμε την αντίδραση της ομάδας του Αποέλ με ανακοινώσεις ότι σήμερα είμαστε εμείς, αύριο μπορεί να είστε εσείς. Αυτό πήγαινε ουσιαστικά στις μεγάλες ομάδες όπως είστε εσείς και οι άλλες μεγάλες ομάδες τέλος πάντων. Αυτό εσάς σας ανησυχεί από την άποψη ότι όπως γίνεται αναφορά σε ένα όνομα, δεν εξετάζω ποιος φταίει, μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει φάκελος για την Ομόνοια, αλλά αυτό το πράγμα από τη στιγμή που λένε ότι κάποιοι, μα δεν ξέρουμε ποιος το κάνει, ή κάποιοι μπορεί να το κάνουν και σκόπιμα και να επηρεάζουν κάποιες ομάδες και να πλήττουν κάποιες ομάδες, αυτό ίσως σας φοβίζει ότι σε κάποια στιγμή μπορεί και η Ομόνοια, το όνομά της, να βρεθεί σε μια τέτοια λίστα ή σε ένα τέτοιο φάκελο, κύριε Ζωνή, και πώς προστατεύεται η Ομόνοια από ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Το είδος του φακέλου που θα έρχεται, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί από την Ομοσπονδία Διαστήματος του Προεδρού, είναι τέσσερα τα είδη. Το ένα είδος του φακέλου θα λέει ότι το παιχνίδι αυτό χειραγωγήθηκε και υπέτειος είναι η Α ομάδα. Ο δεύτερος είναι ότι το παιχνίδι αυτό χειραγωγήθηκε και η υπέτειος είναι και οι δύο ομάδες. Ο τρίτος φακέλος θα είναι ότι χειραγωγήθηκε εμένα, αλλά δεν επιτυχθεί σε καμιά ομάδα. Το τέταρτο φάκελο θα είναι ότι υπήρξε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, ενδεχομένως να χειραγωγήθηκε, χάθηκε το στοίχημα και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη ο φάκελος. Άρα δεν θα έχετε φάκελος που να αναφέρονται οι εμπλεκόμενες ομάδες χωρίς να απονέμονται ευθύνη. Από τη στιγμή που θα απονέμει ο φάκελος ευθύνες, η ομάδα που έχει την ευθύνη θα τιμωρείται. Θέλω πολύ να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα μου δεν πρόκειται να βρεθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και πολύ δύσκολα πιστεύω ότι θα ασχοληθούν κάποιοι για να στήσουν την ομάδα μου στον τοίχο, πληρώνοντας υπέρογκα ποσά για να τα παίξουν στο στοίχημα και πώς θα πετύχουν το στοίχημα αν η ομάδα μου που δεν θα είναι εμπλεκόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Για να συμβεί κάτι στο γήπεδο δεν συμβαίνει χωρίς οι πρωταγωνιστές να λαμβάνουν μέρος. Δεν γίνεται τίποτα. Και εννοείται τους ποδοσφαιριστές. Έτσι. Δεν μπορούν να το στήσουν κάποιοι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλεις τουλάχιστον ένα. Δεν μπορεί να στηθεί μόνο από εξωγενείς παράγοντες. Πρέπει να συνενέσουν και να συμφωνήσουν και κάποιοι που είναι μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και θέλω να πιστεύω και θα κάνουμε. Τι κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε σίγουροι τέλος πάντων ότι δεν μπορεί να λειτουργήσουν τέτοια πράγματα στην ομάδα μας. Μάλιστα. Όπως και σε άλλες ομάδες, για να μην, να μην θεωρηθεί ότι θεωρούμε ότι είμαστε η μόνη ομάδα που διεκδικούμε, επιμένουμε και απαιτούμε το fair play και για τους άλλους αλλά και για μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο για το αγωνιστικό. Ακολουθεί η ντέρπι την προσεχή Κυριακή με την ΑΕΚ και να κλείσουμε, Πρόεδρε, το θέμα. Σας κάλεσα για το θέμα με την άτυπη Γενική Συνέλευση και το ως φακέλος, αλλά θέλω το σχόλιο σας για το παιχνίδι της Κυριακής. Όλα τα παιχνίδια, Κατερίνα, είναι δύσκολα. Ο κάθε αντίπαλος που έχουμε θέλει για τους δικούς του λόγους να κερδίσει. Το ίδιο με τον ίδιο τρόπο που πηγαίνουμε για να αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια θα πάμε για να αντιμετωπίσουμε και τον Ντέρμπι με την ΑΕΚ, μια ομάδα που φαίνεται να κάνει μια πολύ καλή πορεία τα τελευταία χρόνια, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και σεβόμαστε τον αντίπαλο, είμαστε η Ομόνοια, παίζουμε στην έδρα μας, πιστεύω και καλό τον κόσμο μας να δώσει δυναμικά το παρόν του. Και έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να κερδίσουμε τον αγώνα,
οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία ξέρουν πού θα αγωνιστούν και γιατί θα αγωνιστούν. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα αυτά που περιμέναμε να ρίξουμε στον κόσμο μας και όλα αυτά που πιστεύω ότι μπορεί να βγάλει η ομάδα μου εφέτος θα βγάλει αρχή γενομένης από το Ντέρμπι με την ΑΕΚ και να συνεχίσει και για δύο και στα επόμενα παιχνίδια που είναι σημαντικά και κομβικά πριν το τέλος του πρώτου γύρου. Να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχετε.